Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, ποια είναι η εξέλιξη στην υπόθεση του Edward Snowden. Δέσποινα. Εξακολουθεί να παραμένει στο τράνζιτ του αεροδρομίου Σερμέτιεβο της Μόσχας, όπου βρίσκεται και από τις 23 Ιουνίου πρώην πράκτορας της CIA Edward Snowden. Ωστόσο, αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μέχρι αύριο να του παραχωρήσει επίσημα η Ρωσία προσωρινό πολιτικό άσυλο. Να σου πω, Ελένη, ότι ο Snowden συμμορφώθηκε πλήρως στην απέτηση του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να σταματήσει να δίνει πληροφορίες για την δραστηριότητα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ και έτσι είναι εξαιρετικά πιθανό να πάρει μέχρι αύριο το πολυπόθητο άσυλο από τη Ρωσική Υπηρεσία Μετανάστευση, που θα πρέπει να εγκρίνει και τα χαρτιά. Έτσι έχουν συγκεντρωθεί και δεκάδες δημοσιογράφοι έξω από το αεροδρόμιο της Μόσχας. Αν γίνει αυτό. Το πλάνο αυτό που βλέπουμε είναι ο Snowden. Αυτά είναι κάποια πλάνα που φαίνεται να είναι ο Edward Snowden στο αεροδρόμιο ή κατά τη συνέντευξή του στο Hong Kong, στο περιθώριο της συνέντευξής του. Αν γίνει λοιπόν και παραμείνει στο αεροδρόμιο, αν παραμείνει τελικά στη Ρωσία, αν πάρει δηλαδή το άσυλο, θα μείνει για ένα χρόνο, θα μπορέσει να δουλέψει εκεί και μετά θα πρέπει να ανανεώνει κάθε χρόνο την άδεια παραμονής του. Μάλιστα, να πάμε και στη Βουλγαρία που έχουμε διαδηλώσεις. Να πάμε στη Βουλγαρία, όπου σε κλειό 2.000 διαδηλωτών βρέθηκε το Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας. Συνεδρίαζαν τρεις επιτροπές για την επικαιροποίηση του προϋπολογισμού. Μέσα βρίσκονταν τρεις υπουργοί, συνολικά 109 άτομα, βουλευτές, υπουργοί και δημοσιογράφοι. Η αστυνομία διέλυσε ένα αυτοσχέδιο δόφραγμα που είχαν στήσει διαδηλωτές για να περάσουν κάποια φορτηγά. Λεωφορεία έστειλε η αστυνομία τελικά για να απεγκλωβίσει όσους βρίσκονταν στο Κοινοβούλιο. Οι διαδηλωτές πέταξαν πέτρες στα λεωφορεία και να σου πω ότι χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται καθημερινά στη Σόφια για να διαμαρτυρηθούν κατά της διαφθοράς. Έχουμε και μία συγκλονιστική εικόνα από πρόσκλουση αερόστατου. Ακριβώς στην Ολλανδία έγινε αυτό σε λίμνη. Βλέπουμε το αερόστατο το οποίο προσκρούει στα νερά της λίμνης και σιγά σιγά το μπαλόνι του αερόστατου παρασύρεται, το τραβάει προς τη στεριά, ώσπου στο τέλος θα χτυπήσει στην ακτή και θα φτάσει το μπαλόνι μέχρι και τον αυτοκινητόδρομο. Δύο άτομα τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Έσπευσαν εκεί διασώστες και ασθενοφόρα στο σημείο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν. Βλέπεις εδώ πως το μπαλόνι βγαίνει στην ακτή και κλείνει και τον αυτοκινητόδρομο. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ έχει πάει και η αστυνομία εκεί, η οποία ερευνά τα αίτια του ατυχήματος. Πάμε και στη Νέα Υόρκη, που έχουμε ένα σκάνδαλο. Δεύτερη φορά. Είναι συνηθισμένος μάλλον αυτός ο υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Άντωνι Γουάινερ. Αναγνώρισε λοιπόν ότι στέλνει μηνύματα και άσεμνες εικόνες σε μια 22χρονη γυναίκα. Ένα χρόνο μετά την παραίτησή του από το Κογκρέσο εξαιτίας ενός παρόμοιου σκανδάλου, έδωσε συνέντευξη τύπου λοιπόν εδώ και δίπλα του στο πλευρό του βρίσκεται η σύζυγός του, Ούμα, η οποία είναι και πρώην συνεργάτης της Χίλαρη Κλίντον. Εμφανίστηκε συντετριμένη, προσπάθησε να δικαιολογήσει έτσι την κατάσταση. Είπε ότι ο άντρας της έχει κάνει τρομερά λάθη πριν και μετά την παραίτησή του το Κογκρέσο, αλλά τον συγχωρεί, πιστεύει σε αυτόν. Να σου πω ότι ο ίδιος χρησιμοποιούσε προφανώς το ψεύδο. Προφανώς είναι η μόνη πλέον που πιστεύει σε αυτόν, έτσι. Μάλλον, θα δούμε τώρα και την κούρσα της. Εξακολουθεί να είναι υποψήφιος. Οπωσδήποτε. Δεν έχει σκοπό να αφήσει την υποψηφιότητά του στην άκρη. Εξακολουθεί να είναι στην κούρσα για την υποψηφιότητα του Δημάρχου της Νέας Υόρκης. Η γυναίκα του τον συγχωρεί. Και ο ίδιος, να σου πω, ότι χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Κίνδυνος Κάρλος. Η γυναίκα του μας είπε, ο σύζυγός του, ότι είναι συνεργάτης της Χίλαρη Κλίντον. Οπότε έχουν τις ίδιες απόψεις. Μάλλον, περί συγχώρεσης. Μάλιστα, Δέσποινα, σε ευχαριστώ πολύ.